Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πολλού τη φορά που είμαστε στο γραφείο σα, είναι το καλό ότι μα υποδέχεστε πάντα με χαμόγελο. Άσχετα αν κάποιε φορέ σα ρωτάμε κάποια πράγματα που ίσω δεν είναι επιθυμητά, ίσω διαφωνείτε με τον τρόπο που τα θέλετε. Σκληρή ζωή, αλλά και ξέρει και τα θέματα. Σκληρή πραγματικότητα, έτσι. Η σκληρή πραγματικότητα του 2016 που ξεκίνησε και η καθηγητή, ένα χρόνο αρκετά δύσκολο για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, και η κυβέρνηση του ήταν τέλο πάντων στην θέση, γιατί θα πρέπει έτσι και να διαπραγματευτεί τα κυρίαρχα θέματα που τρέχουν. Δεν σα κρύβω ότι υπάρχει ένα θολό το οποίο στην ενημέρωση όσον αφορά το ασφαλιστικό, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Τι είναι αυτό ακριβώ που συζητά ο κ. Καπροκάλου, η ενημέρωση που έχετε, νομίζω ότι πρόσφατα έχετε και μια ενημέρωση τη κοινοβουλευτική ομάδα στο κοινοβούλιο για το τι μέλη είστε. Το θολό το οποίο τονίζω να γνώρισε πανελλαδικά. Δηλαδή δεν μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Δεν ξέρουμε τι πραγματικά σημαίνει. Δεν ξέρουμε τι πραγματικά μας περιμένει. Έλεγχοι επαγγελματίες, μισθωτοί, δικηγόροι, πολιτικοί, μηχανικοί του και όλου. Γίνεται μια σκούπα στο κομμάτι του ασφαλιστικού και τελικά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Είναι για το καλό μας. Θα μου πείτε βέβαια είναι για το καλό μας. Αλλά εγώ θέλω να ακούσω λίγο περισσότερο. Κάποια πράγματα περισσότερο. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση διαμόρφωσε μια πρόταση για το ασφαλιστικό. Με δεδομένο ότι έχουμε αυτό το ποσοστό ανεργίας, αντιλαμβάνεστε με ένα πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας, άρα δεν έχουν εισφορές και η ζωή στα ταμεία, με την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία που επιδεινώνει ακριβώς γιατί πάλι δεν έχουν εισφορές προς τα ταμεία και όλα αυτά που να μην τα επαναλαμβάνουμε, οι συνθήκες σήμερα υπάρχουν, ας πούμε. Με βάση λοιπόν αυτές με βάση την πραγματικότητα, διαμορφώνεται μία πρόταση για το ασφαλιστικό με κύριο σκοπό να μην κοπούν οι συντάξεις, γιατί ακριβώς και η κυβέρνηση κατανοεί ότι δεν μπορεί να διαδοθεί κατηφορά οι ίδιοι άνθρωποι να πληρώσουν όλη την ιστορία της κρίσης και απ' την άλλη μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων συμβάλλουν στην επιβίωση των άνεμων παιδιών, τους οικονόμους κτλ. Άρα θα έχει επιπτώσεις και συνολικότερα στην οικονομία μια μείωση επιπλέον των συντάξεων έτσι όπως προβλεπόταν. Άρα λοιπόν και με βάση ένα πιο εξορθολογισμό θα λέγαμε του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει αποθεματικό, θα πρέπει να υπάρχουν οι νέες γενιές να μπορούν να παίρνουν συντάξεις, με βάση αυτή τη λογική διαμορφώθηκε αυτή η πρόταση. Αυτή η πρόταση δεν προβλέπει μειώσεις στις συντάξεις, προβλέπει την εθνική σύνταξη που είναι γύρω στα 387 ευρώ, νομίζω, 84 ευρώ. Λοιπόν, και πάνω σε αυτή την εθνική σύνταξη, ανάλογα με τα χρόνια κάποιος που έχει εργαστεί και τις εισφορές δηλαδή, βγαίνει η κανονική του σύνταξη. Μάλιστα. Για προσέξτε τώρα, εδώ έχει το όμως και λέει το σύστημα έτσι όπως θα διαμορφωθεί και θα εφαρμόζεται πιθανότατα τους επόμενους μήνες. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, για παράδειγμα, θα καλείται στο σύνολό του να πληρώνει εισφορές της τάξης του 60-63% μαζί με τη φορολογία. Μιλάμε για τις εισφορές. Για τις εισφορές. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αλήθεια πως υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, των νέων επιστημόνων, των γιατρών, των δικηγόρων κλπ. Γι' αυτό, επειδή ακριβώς υπάρχει ανάλογα με το εισόδημα που θα πρέπει να πληρώνει ο κάθε ασφαλισμένος, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα εντοπίστηκαν και από τους ίδιους τους φορείς έτσι, και τα σωματεία τους, αλλά θέλετε και από βουλευτές και σε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιτροπή στο Υπουργείο που συμμετέχουν και οι φορείς που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτό και με βάση αυτό γίνονται διορθωτικές κινήσεις πάνω στο κομμάτι των εισφορών, των ελεύθερων επαγγελματιών και τα λοιπά. Ιδιαίτερα μια πρόταση για τους νέους επιστήμονες, ξεκινούν από πιο χαμηλή κλίμακα. Να το δούμε λίγο πιο απλά. Γιατί μιλάμε και στην εκλογική σα περιφέρεια και αλλιώ είναι αυτό που σα είπα και στην αρχή, τα πανελλαδικά μα ενημερώσει. Ποια είναι τα θέματα που του βολεύουν, γιατί έτσι πάνε ίσω κάποιε φορέ με κάποια συμπρότα. Ναι, γιατί θα έχουν μειώσει τώρα. Μειώσει. Λοιπόν, για να το δείξει τώρα. Ένα ελεύθερο επαγγελματία με αρκετά χρόνια, θα έλεγα μια 20 ετία στην πλάτη φορτωμένη, να πληρώνει τον ΟΑΕ του παλιότερου. Πληρώνει κατά μέσο όρο το δίμηνο εισφορές της τάξης των 800-900 ευρώ με το παλιό σύστημα, όπως είναι και η εισφορά που θα καταβάλει τέλος του Γενάρη.
θα πληρώσει περισσότερο, δηλαδή, ή θα πληρώσει λιγότερο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πληρώνει, νομίζω ότι οι σφορές είναι ανάλογα με το εισόδημα. Δεν είναι ότι πάνε την κλίμακα. Πάνε την κλίμακα. Αυτό ήταν με τις κλίμακες στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα αυτό που προτείνεται είναι να είναι ανάλογα με το εισόδημά του. Υπάρχει ένα ποσοστό ανάλογα με το εισόδημά του. Και αυτό είναι που κάνει πιο υψηλό, αν θέλετε, το ποσό που πρέπει να πληρώσει, ιδιαίτερα τα πιο ψηλά εισοδήματα, όχι τα πιο χαμηλά. Στα πιο χαμηλά είναι πιο. Πιθανότατα να έχουν και χαμηλότερη εισφορά. Δηλαδή, κάποιος που θα δηλώσει 12, 15, 17 χιλιάδες εισόδημα. Το πρόβλημα υπάρχει από τα εισοδήματα που είναι πάνω από 20.000 ευρώ. Εκεί εντοπίζεται. Mm-hmm. Γιατί στα άλλα, έτσι όπως έχει υπολογιστεί και με τα παραδείγματα, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Παρά τα αυτά, σας λέω, σε αυτό δεν μπορούμε να εμείνουμε, διότι υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα έρθει με μια διορθωτική πρόταση στο συγκεκριμένο κομμάτι των εισφορών, γιατί πραγματικά διαπιστώθηκε ότι είναι, δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει, για παράδειγμα, ένας έμπορος ή ένας, ειδικά ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος αντιλαμβάνεστε δεν έχει και δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι μηχανική και τα λοιπά, είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Άρα δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει και άμα βάσει αυτή τη λογική, γίνεται μια διορθωτική πρόταση. Να τη δούμε αυτή τη διορθωτική πρόταση και πάνω σε αυτό να μιλήσουμε. Οπότε ακόμα δεν έχουμε τίποτα οριστικό. Το να φωνάσει κάποιος ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα δεν έχει κινήσει μια για να μαλώσει το παιδί, ας πούμε. Όχι, με βάση αυτά, ναι, διαχειριστεί λέει το πρόβλημα και γι' αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει διορθωτικές αλλαγές. Ξέρετε, εδώ πέρα μεγάλο ποσοστό. Γιατί αν σκεφτήσω που ξέρω εγώ ένα ποσοστό τη τάξη του 25-28% να πηγαίνει ασφαλιστική εισφορά, ένα ποσοστό τη τάξη του 26% να είναι ο φόρο πληρώνεις σαν πρόβλημα. Προκαταβολή, προκαταβολή, απ' την άλλη όμως, θα πρέπει να δούμε και να σηκώσουμε σαν κοινωνία ότι αυτοί που έχουν μεγαλύτερο εισόδημα ίσως να κληθούν να πληρώσουν περισσότερα σε αυτή τη φάση, ακριβώς για να μπορεί να υπάρχουν σύνδεξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτό, αν θέλετε, πρέπει να το δούμε, είναι ένα σύστημα πιο δίκαιο, ναι. Πιο εξασφαλίζει μια ισονομία, θα λέγαμε, των πολιτών. Αυτή τη λογική πρέπει να το δούμε το ασφαλιστικό. Κρατήστε σαν δεδομένο το γεγονός ότι στη χώρα μας, μέχρι πριν από μια δεκαετία περίπου, ο συνταξιούχος και αυτά που ήταν συμφωνείτε, ήταν φτωχός της χώρας. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν συνταξιούχος, ήταν φτωχός. Τώρα όμως έχετε προσέξει ότι ο συνταξιούχος είναι αυτός, είπατε και εσείς πρωτήτερα, που βοηθάει την οικογένεια, τα παιδιά, τα εγγόνια, έτσι. Άρα πρέπει να προσέξουμε λίγο αυτό το κομμάτι, αν θέλουμε μπορούμε να διατηρήσουμε τη χώρα μας έτσι. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβω. Μια μείωση επιπλέον, η 12η. Γιατί τώρα ο συνταξιούχος έχει υποστεί 11 μειώσεις στη συνταξή. Μια 12η δεν θέλει το πρόβλημα ακριβώς και δεν θέλει το πρόβλημα και τη εκκίνηση στην οικονομία. Γιατί ακριβώς η οικονομία χάνει όταν κάποιος δεν έχει να πάρει τα βασικά. Και ήταν μια λεπτομέρεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα το οποίο θα φέρνει και την. Θα επέστρεφε τη 13η σύνταξη. Και είναι και θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα που καίει είναι το μαύρο τόνο. Ήδη από σήμερα το πρωί οι συνδικαλιστές αγρότες, ο κόσμος το πλήστο, ξεκινάμε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα τους βλέπουμε στον δρόμο στατικά και, και μας προέχει στο Λεπόννησο, μέχρι και τα βόρεια της χώρας όπου υπάρχουν αγρότες. Εκεί γίνεται, υπάρχει κάποιος να αλλάξει κάτι, θεωρείτε ότι είναι δεδομένο σωστά και δεδομένα σωστά αυτό που θα γίνει νόμος του κράτους. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε κάποιες αλήθειες εδώ. Είναι γεγονός ότι οι αγρότες δεν πληρώνονται ιδιαίτερα όσον αφορά το ασφαλιστικό. Απ' την άλλη, επίσης δεν είναι δίκαιο να πληρώσουμε αυτό το υψηλό, αν θέλετε, ποσοστό που αυτή τη στιγμή έχει προταθεί από την πρόταση αυτή του ασφαλιστικού. Γιατί ακριβώς οι αγρότες δεν έχουν ένα σταθερό εισόδημα, θα λέγαμε, λόγω του κέντρου των κερδικών συνθήκων κτλ. Έχουν ένα πρόβλημα ως προς το να έχουν ένα φίξη εισόδημα, άρα εκεί να πάει το ποσοστό και να δίνουν ένα μέρος του εισοδήματός. Απ' την άλλη, αυτό που πρέπει να δούμε είναι και ότι ο αγρότης θα μπορούσε, επειδή έχει ένα κομμάτι γης ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία, να μην παίρνει ένα τόσο υψηλό ποσοστό σύνταξη, αλλά με βάση αυτό να διαμορφωθεί μια πρόταση έτσι που να του είναι πιο προσιτή σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειάς και της ανθρωπιστικού του βίου, ας πούμε. Αυτό συζητείτε, γιατί ακριβώς να μην υπάρχει τόσο το υψηλό ποσοστό εισφοράς των αγροτών, απ' την άλλη όμως δεν μπορεί και να μην υπάρχει. Μάλιστα. Γιατί και οι αγρότες δεν είναι στο ίδιο, δεν είναι όλοι οι αγρότες. Υπάρχει ο μικρός αγρότης και υπάρχει και ο μεγάλο αγρότης.
υψηλά εισοδήματα πρέπει να φορολογηθεί. Ο μικρός πρέπει να ενισχυθεί, ο μεγάλος πρέπει να φορολογηθεί. Εντάξει, εδώ μπορεί να έρθει μια κατηγορία επαγγελματιών, οι αυτοκινητιστές, και να σας πούμε και εμείς στον δρόμο έχουμε την επιχείρησή μας και εμείς κυκλοφορούμε πάνω σε 4-6-8 τροχούς και εμείς θα πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Έτσι, εδώ υποτίθεται η αγρότητα, όλο αυτό το αγροτική παραγωγή είναι στα συμβάλλει στην παραγωγή με συγκρότηση τη χώρα. Όταν έχει ας πούμε, τόσο βασικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος θέλει να συμβάλλει και να σε βγάλει από την κρίση στην παραγωγή με συγκρότηση, θα πρέπει να δώσει και τα κίνητρα. Έτσι δεν είναι. Δεν εμείς λέμε να μην πληρώσει ο αγρότης, απλά θα πρέπει να ληφθούν όλες οι ιδιαιτερότητες υπόψη και να υπάρχει ένα πραγματικά πιο χαμηλό ποσοστό για τους μικροαγρότες και ένα υψηλό ποσοστό για τους μεγάλους αγρότες, οι οποίοι σήμερα ξαναπληρώνουν. Μιλάμε τότε σχεδόν για δύο καυτά ζητήματα, ασφαλιστικό και αγροτικό. Κρίνουμε το μέλλον της κυβέρνησης, θεωρείτε. Η αλήθεια μου είναι πως αν περάσουμε αυτό το αγκάθιτο ασφαλιστικό, νομίζω μετά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Εξάλλου, γνωρίζουμε όλοι ότι και όλα τα επόμενα μέτρα είναι σοβαρή. Δηλαδή, τα παίρνει μέχρι το Φλεβάρι. Εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα έχει δυνατότητα να ξεπλήξει το δικό τη πρόγραμμα και να θεραπεύσει πάρα πολλά από αυτά τα επόμενα μέτρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πάντα το Μάρτιο, Απρίλιο, κρίσιμο για τη χώρα μας για εκλογές. Πάντα εκεί μας πρέπει, διότι δεν ξεπεράσετε αυτό το διάστημα και φτάσουμε στο Μάρτιο. Πάντα πλέον παρελθόν, ας πούμε, μια εκλογική διαδικασία, ίσως. Εντάξει, αυτό όμως ξέρετε το καλλιεργεί κιόλας. Το καλλιεργούμε η αντιπολίτευση και μονίμως δίνει μια πολύ μικρή πρόσωπη απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιπολίτευση, όχι. Ναι, δίνει μια πολύ μικρή. Άντε και τώρα θα πέσει, θα πέσει και θα πέσει. Είναι η θεωρία της αξίας παρένθεση. Μάλιστα. Η οποία όμως φύγει σιγά-σιγά. Ναι, ριζόμαι. Πάντα έρχεται. Ριζόμαι. Κλείσατε χρόνο. Κλείνετε χρόνο μάλλον τώρα σε 5 μέρες, 20 του Γενάρη, με την προεκλογική διαδικασία. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως να έχει μια άλλη μορφή σε εκείνες τις εκλογές, αλλά δεν πάει μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πάτε για χρόνο. Ναι. Κρίμα που προγραμματίσαμε να κάνουμε τη συνέντευξη αυτή τη 20η μέρα. Στα γενέθλιά σα. Δεν ξέρω τι καλύτερο το επενδυακό. Μιλήσατε για την πολίτευση. Αντιπολίτευση, κυρία Θεωρή, δεν είχατε μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να διαφωνείτε. Δηλαδή, με την Νέα Δημοκρατία. Συζητείτε. Να είναι λαθμένη, ήταν λαθμένη. Μπορεί να είχαμε την Δημοκρατία, μπορεί να το είχαμε και έψη, δεν είχαμε από. Του πολεμήσατε, να μην είχε έψη, πολεμήσατε. Γι' αυτό. Και όχι μόνο, είχαμε ένα ελεκτικό μηχανισμό και έχουμε, δεν έχει τελειώσει αυτό από την περίπτωση σα. Έχουμε αντιπολίτευση από μεγάλα συμφέροντα τη χώρα και τα λοιπά. Μην ήταν επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα, δεν είχε ακόμα και έξω τον πρόεδρο αρχικό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παρατάφθηκε και είχε αντιπολίτευση μια χαρά και. Μάλιστα. Ήταν πιο δυνατό ο κ. Μαρέκη σε σχέση με τον κ. Μητσοτάκη που είναι πλέον στα πράγματα από την προηγούμενη Δευτέρα. Νομίζω ότι εκφράζουν διαφορετικέ ιδεολογίε στον χώρο τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκη είναι πιο οπαδό των αφιλελεύθερων πολιτικών. Πιο Ευρωπαίο. Δεν θα το έλεγα. Ναι, είναι εκφραστή πιο πολύ τη ελεύθερη πολιτική τη Ευρώπη. Ο κ. Μαρέκη είναι πιο έτσι, λαϊκός, άρα εκφράζει πιο πολύ λαϊκά στρώματα και είναι πιο περισσότερο, έχει άλλο προφίλ. Νομίζω ότι αυτό θα καθορίσει, αν θέλετε, και μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν πατήσει την παρέμβασή τους πάνω σε αυτές τις ελεύθερες πολιτικές και άρα θα δούμε ίσως και πολιτικές ανακατατάξεις. Είδατε, είχαμε όμως και τον πρώτο κλονισμό, τον κύριο Γρηγοράκο, ο οποίος διαγράφει από το παλιό πάλι το Πασόκ. Νομίζω ότι είναι μια τάση στο Πασόκ, η οποία θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι κατά μια ενδιαφερνιζελική, θα λέγαμε, και που δεν εκφράζει την μηνύματα, η οποία θέλει να συμπληρώσει την κέντρο αριστερά, έχει μια άλλη πολιτική σε αυτό το κομμάτι και ακριβώς νομίζω. Σα βοηθάει όμω αυτό. Τα βλέμματα είναι στραμμένα πολιτικά. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο τι συμβαίνει στον εξωτερικό χώρο του κοινοβουλίου, ας πούμε, σε εισαγωγικά εξωτερικό χώρο. Είτε λέγεται την Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται Πασόκ. Κοιτάμε και ο Λεβέντη που έχει μπει στα πράγματα βεβαίως και έχει άποψη και θέσει σε πολλά. Είναι σκληρό. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός πως, για παράδειγμα, μια κεντροαριστερά θα είχε ενδιαφέρον, γιατί πατάει σε σοσιαλδημοκρατία, αλλά σε μια σοσιαλδημοκρατία η οποία δεν γέρνει προς τον φιλελευθερισμό, αλλά γέρνει προς την άλλη πλευρά του κοινωνικού μετασχηματισμού. Αν αυτά διαφοροποιηθεί, αν και το Πασόκ δηλαδή διαφοροποιηθεί, είναι διαφορετικές
τη συμμαχία που διαμορφώνει. Τη συμμαχία και την πιο πολύ. Με στην κοινωνία εννοώ τι συμμαχίε. Τώρα, αν αυτό δεν συμβεί και ακολουθεί τι πολιτικέ δευτερολέπειε και θε συνεργασία με αυτό, με την δημοκρατία που θα τι εκφράζει μέσω του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι και αυτό εκφράζει. Αν το δει βάσει των ποσοστών του καλοκαιριού στο δημοσίευμα, είναι χαρακτηριστικό, ξέρετε. Το ΝΕΔΙΡ είναι το πολύ μικρό ποσοστό τη τάξη του 35% περίπου. Αν δούμε και ο κ. Μητσοτάκης ότι εκπροσωπεί αυτό το ναι, άρα το ποσοστό του είναι αρκετά μικρό σε σχέση με το 63% του όχι. Άρα μάλλον μένει λίγο πίσω σε σχέση με τις πάλιες θέσεις των Ελλήνων, που προτείνουν κάτι διαφορετικό στη χώρα που εσείς τουλάχιστον επίσημα εκφράζετε σαν αριστερά. Είναι αλήθεια πως πραγματικά το ναι είναι μια ψηφιακή κοινωνία. Απ' την άλλη όμως είναι αλήθεια και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δει αυτό που τον οδήγησε μέχρι εδώ, δηλαδή τις κοινωνικές συμμαχίες, και δεν θα πρέπει να χάσει αυτές τις κοινωνικές συμμαχίες, στις οποίες στηρίζονται και μπορεί να διαμορφώσει μια άλλη τύπη πολιτική. Και αυτό είναι το στοίχημα, αν θέλετε, γι' αυτό και θέλουμε ένα ισχυρό κόμμα, το οποίο αυτό το κόμμα να είναι μέσα στην κοινωνία ακριβώς για να μπορεί να παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή, του συλλογικού διανοούμενου, όπως λέμε, να μπορεί να εξηγήσει στην κοινωνία τι είναι αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε και να μπορεί τα αιτήματα, αν θέλετε, της κοινωνίας να τα κάνει πολιτικό λόγο και να πιέζει την κυβέρνηση ως προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Πάντως έχετε μια μεγαλύτερη σταθερότητα και μια τελείως διαφορετική εικόνα σαν ΣΥΡΙΖΑ με τον πάντα από τις εκλογές του Σεπτέμβρη και μετά. Είστε πλέον μια ομάδα, στο κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά και όλα τα μέλη της κυβερνήσεως και οι 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε μια ομοιογένεια πλέον. Δεν βλέπουμε αυτά που βλέπουμε το πρώτο διάστημα, το πρώτο επτάμινο. Είναι και λίγο στο Κουκούλι, και λοιπά, και όλα αυτά που συνέβαιναν. Και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Τσακαλώτης έχει μια πολύ πιο σταθερή άποψη και τάση. Αυτό που μας λείπει ίσως για να μας κάνει να είμαστε πιο χαμογελαστοί όλοι οι Έλληνες, στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, είναι η ανάπτυξη. Να ακούσουμε τέτοια ανάπτυξη. Συνεχώς ακούμε, ξέρετε, πώς θα φορολογηθεί ο πολίτης, πώς θα λειτουργήσει το ασφαλιστικό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας για τον πολίτη. Να εισπράξει την ώρα το κράτος ζωής του, λίγο κοντά από ό,τι το ασφαλιστικό να εισπράξει για να αποδώσει. Αλλά δεν μιλάμε για ανάπτυξη, γιατί παράδειγμα στο λιμάνι του Πειραιά, μόνο 20 λεπτά μας κάνει πρόταση για να συνεργαστεί. Γενικότερα δεν ακούμε να έρχονται εξαιτίας επενδύσεις. Το ΡΑΤΟ στην Καρκινική αποφάσισε να αναστείλει τις εργασίες της. Μπορεί να έχουν και εκεί μεγάλα ποσοστά ανεργίας, πάνω από 100-600 άτομα. Εκεί λοιπόν, θυμάστε σε μια περίοδο που κουβεντολούσαμε για ισοδύναμη που θα μπορούσαν να έρθουν και ίσως να μας κάνουν πιο χαμογελαστούς. Αυτό είναι το μας λέει. Το σπίτι. Κοιτάξτε να δείτε. Ανάπτυξη δεν είναι ένα πράγμα ουδέτερο. Το τι είδους ανάπτυξη θα ακολουθήσει μια χώρα είναι να κάνει με το εξωτερικό μοντέλο που θα εφαρμόσει. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι θα έχουμε εξαιρετικέ επενδύσει και θα έρθει ανάπτυξη, δεν νομίζω ότι αυτό θα προκύψει. Δεν μου λέω ότι είμαι κατά το να έρθουν επενδύσει. Το θέμα είναι δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που να αξιοποιήσει τους δικούς σου φυσικούς πολιτιστικούς πόρους και να δεις, ας πούμε, τα πλεονεκτήματά σου, τα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα όπως είναι, ας πούμε, και πάνε με αγροτική παραγωγή, τα αγροτικά προϊόντα, ποιότητας κλπ. Να τα συνδυάζει με τον πολιτισμό και τον τουρισμό και αυτός, πάνω σε αυτό το μοντέλο να δουλέψει στην ανάπτυξη. Βέβαια, μια χώρα όταν είναι σε κρίση και ιδιαίτερα σε οικονομική κρίση, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό μπορεί να πάρει ένα αυτόματο πιλότο. Θα πρέπει να έχει ισχυρό δημόσιο, και εδώ είναι οι θεωρίες που, αν θέλετε, θέλουν μικρό κράτος, μικρό δημόσιο. Καμία χώρα δεν μπορεί να έχει σοβαρή ανάπτυξη αν δεν έχει ισχυρό δημόσιο κράτος, που να είναι προσιτό στους πολίτες και να είναι ανοιχτό στους πολίτες, το οποίο ακριβώς μου βάλει τα θεμέλια αυτής της ανάπτυξης. Και ίσως να χρειαστεί και με έναν πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με δημόσια δηλαδή δαπάνε, να δώσει μια όθηση στο να γίνει πιο γρήγορα αυτή η όλη διαδικασία, την ψηφιακή διαδικασία. Αυτό είναι το μυστικό. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, τώρα ήδη το Μάρτιο επεξεργάζεται ως ίδιο το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο θα καταθέσει και με βάση αυτό θα ξεκινήσει η παροδοσία συγκρότηση τη χώρα. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να υπήρχε μια νομισματική σταθερότητα. Και αντιλαμβάνεστε ότι ταυτόχρονα δεν μπορεί να γίνει. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα τη ύφεση, φτάνει σε ένα σημείο που το Μάρτιο, από το Μάρτιο και μετά θα μιλήσει για το τι είδου ανάπτυξη εφαρμόζει σαν χώρα. Θα
ξεκολουθούσα τα αρεαστικά συμπτώματα τη χειροβομβίδα, δηλαδή ότι μπορεί η χειροβομβίδα να είναι έτσι η τρέση τη Σκόπια, όπου το Μάρτιο, Φεβρουάριο, Μάρτιο δεν έχουν και πάλι οικονομική ρευστότητα από του ξένου, ξέρετε από τα μηνύματα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα αυτά δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό είναι κατασκευασμένα, αλλά να ξέρουμε ότι είμαστε σε μόνη σύγκρουση. Είμαστε σε μια μόνιμη διαπραγμάτευση, η οποία ενέχει και συγκρούσεις και υποχωρήσεις. Εντάξει, σε άμυνα είμαστε. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει ένα πολύ, πώς να το πω, κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο. Κάναμε μια διαπραγμάτευση, δεν πετύχαμε αυτά που θέλαμε, υπήρχε η παναχώρηση. Σε αυτή την παναχώρηση δημιουργεί μια στρατηγική άμυνα μέχρι να επανακάμψει. Πώς το λέτε στο ποδόσφαιρο, παίζει άμυνα. Μέχρι να επανακάμψει, έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να το βγάλει πράγματι να έρθει πάλι στην επίθεση. Μάλιστα. Άρα είναι δεδομένο το γεγονό ότι ήρθατε για να μείνετε, δεν είστε παρένθεση τη αριστερά. Ναι, γι' αυτό και διαμορφώνουμε με νέου όρου την αριστερή πολιτική. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, σήμερα η αριστερή πολιτική είναι να σώσω τα κεκτημένα. Δεν είναι, ας πούμε, να είμαι στόση, να πετάω στα σύνορα. Δεν κινδυνεύουν βασικά κεκτημένα των εργαζομένων, τη δημοκρατία μα, ας πούμε. Αυτά πρέπει να σώσουμε σήμερα. Αυτό είναι η αριστερή πολιτική. Από τι εκλογέ στην Ισπανία, και μάλιστα εκεί είχατε αρκετού ανθρώπου που σα είχαν υποστηρίξει προεκλογικά. Θεωρούσαν ότι βοηθούν στη διαδικασία από τις εκλογές της Ισπανίας και το αποτέλεσμα της Ισπανίας. Δηλαδή κάποια μηνύματα σαν κυβερνών κόμμα. Κοιτάξτε, εδώ δίστανται πάλι από όσους λέγανε ότι όλο αυτό της υπογραφής της συμφωνίας από το ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πολύ κακά αποτελέσματα για τους ποντέμους. Αυτό δεν συνέβη. Δηλαδή όμως εκεί που έπρεπε να πάει το κόμμα. Κοιτάξτε, δείτε, το τι ήρθε όμως και όλοι λέγανε ότι θα έχει 11% αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ισχύει. Απ' την άλλη, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή και η πολιτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει και τους ποντέμους να έχουν μια πιο ρεαλιστική, αν θέλετε, αντιμετώπιση για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της χώρας τους. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι διαμορφώνονται συμμαχίες πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενάντια στην λιτότητα. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον από διάφορες χώρες, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία. Και αυτό θα δώσει μια διαφορετική όθηση και δύναμη στο να απολαμβήσουμε τις πολιτικές της λιτότητας στην Ευρώπη. Γιατί μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Και γι' αυτό και συνέβη αυτό που συνέβη στο παρελθόν. Να συμπεράνω ότι περιμένατε κάτι περισσότερο από τις εκλογές της Ισπανίας. Πήρατε κάτι, αλλά δεν αυτό το παραπάνω, το κάτι παραπάνω. Καλά η ποντέμος στην Ισπανία, δηλαδή, και νομίζω ότι και τώρα είναι παίχτες, ας πούμε, στην νέα σύνθεση της κυβέρνησης και δεν ξέρω. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο για το θέμα της υγείας, για να σας καταλάβω για αργότερα μια καυτή έτσι ερώτηση, να δυναμώσει λίγο το κουβέντα μας. Πάμε λίγο να το θέμα της υγείας. Και εδώ πάλι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θεωρώ τα πανελλαδικά εκεί ίσως ο μεγάλος πόλεμος που δρόμει, θα δούμε ότι δεν διαχειρίζεστε καλά την υγεία. Υπάρχουν νοσοκομεία στην Αθήνα, το παιδί μου να δώσουν φάρμακα σε ομάδες ανθρώπων που είναι πολύ ευάλωτες, είτε είναι κάποιοι υποθήκες, είτε είναι άλλες κατηγορίες των στόχων, που πρέπει να τις βλέπουμε πιο ζεστά και να τις έχουμε πιο κοντά. Εντάξτε, εμείς δεν είπαμε ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία σήμερα είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Είπαμε ότι είναι στη χειρότερη. Και μάλιστα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας το είπε. Και το είπε γιατί ακριβώς παραλάβαμε όλη αυτή την κατάσταση στο κομμάτι της υγείας, με νοσοκομεία που δεν λειτουργούσαν, δεν υπάρχουν, δεν υπήρχε 5 χρόνια είχαν γίνει προσλήψεις στα νοσοκομεία. Μια απαξίωση, αν θέλετε, του εθνικού συστήματος υγείας, ακριβώς γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήθελαν αυτό το κομμάτι να το πάρει ένα μεγάλο από το πάνω δυτικό τομέα. Έτσι, να είμαστε ειλικρινοί. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τι έκανε. Έβαλε ποιο θα είναι το εθνικό σύστημα, την μεταρρύθμιση που θέλουμε να κάνουμε στο κομμάτι του νομού, στο τομέα της υγείας. Και τι λέμε στο τομέα της υγείας. Λέμε δύο πράγματα. Πώς θα στήσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς θα ξαναχτίσουμε, να βελτιώσουμε τις συνθήκες της δευτεροβάθμιας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ας πάμε στα νοσοκομεία που είναι δευτεροβάθμια. Εμείς τι λέμε εκεί. Λέμε ότι τρία πράγματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα.
Το προσωπικό που υπάρχει είναι πολύ μεγάλο έλλειμμα προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών, νοσοκόμων, τα πάντα στο νοσοκομείο. Το δεύτερο είναι το υγειονομικό υλικό και ο εξοπλισμός. Και το τρίτο είναι να πολεμήσεις όλο αυτό το σύστημα διαφθοράς και της διαφάνειας που υπάρχει στα νοσοκομεία. Που το σύστημα προμηθειών το γνωρίζετε πολύ καλά. Σε αυτά τα τρία λοιπόν ξεκίνησε η κυβέρνηση. Ήδη έχει 2.500 προσωπικό προσλήψεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει, ήδη και για τον νομό Κορινθίας προβλέπονται προσλήψεις και προσπαθεί, επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει αυτός ο περιορισμός των προσλήψεων λόγω των προηγούμενων νόμων, των μνημονιακών νόμων, αυτή τη στιγμή και με επικουρικούς προσπαθεί να το λύσει και με ειδικότητες έχει κάνει μια μεγάλη τεράστια προσπάθεια. Απ' την άλλη, προσπαθεί να χτίσει και το πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή, να μιλήσουμε για κέντρα υγείας, δεν ανάγκη κάθε παιδί να έχει το κέντρο υγείας. Μιλάμε για κέντρα υγείας αστικού τύπου όπως είναι της Κορίνθου και για κέντρα υγείας που θα έχουν ένα πιο δευτερεύον ρόλο. Και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό έχουν και τις ειδικότητες που απαιτούνται. Και το προσωπικό, το νοσηλευτικό και το υποβαλλοντικό προσωπικό. Αυτό ήδη σε όλη τη χώρα έχει ξεκινήσει, έχει γίνει καταγραφή, έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα. Και κάθε νομός θα μπορεί να δώσει τη δική του πρόταση ανάλογα με το συνεργασία με τον υπάρχει, την υπέρ που υπάρχει σε κάθε περιοχή, για το πώς θα δει το σύστημα υγείας στην περιοχή του. Τις προηγούμενες ώρες μέγες έρθηκατε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θες, και είχαμε και άλλες φορές, έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις. Τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα, τουλάχιστον να πάμε λίγο στα δικά μας, εντάξει, μπορεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα άλλο τρόπο. Κοιτάξτε, η εικόνα είναι τραγική και όπως όλα τα νοσοκομεία. Δεν είναι, γιατί δεν είναι έχει ξέρει το νοσοκομείο της Κορίνθου. Λοιπόν, πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε τέσσερις τομείς, ιδιαίτερα στην παιδιατρική, ιδιαίτερα στη ΜΕΔ, ιδιαίτερα σε πολύ ζωτικές, ας πούμε, θέλετε, τομείς μέσα, εσωτερικές. Σε εμάς έχουμε δωμάτια ΜΕΘ τα οποία είναι κλειστά. Δεν ξέρω αν είναι κλειστά, δεν ξέρω. Ξέρετε τις άλλες ΜΕΘ που έχουν έτοιμα να σου πω τα δεν κλειστά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι διατικές πάντα είναι κλειστές, θεωρώ, δεν είναι. Λοιπόν, εκεί πραγματικά υπάρχει μια έλλειψη προσωπικού. Αυτά λίγο πολύ τα έχουμε δει με τις νέες προκηρύξεις, να περιλαμβάνουν τις νέες προκηρύξεις. Κάποιοι που έχουν επιλεγεί και δεν έχουν επιξέλθει στους γιατρούς κάνει 1,5 χρόνια την κατάσταση. Μα έχει βγει θέση ενός γιατρού, ας πούμε, και να αντιθεί και ο επόμενος να πάρει 1,5 χρόνο για να έρθει. Όλα αυτά τα έχουμε δει με την υπηρεσία της Πάτρας και με το Υπουργείο σε συνεργασία με το νοσοκομείο, επειδή είναι και το ανεπροσωρινή διοίκηση του νοσοκομείου που είναι γιατροί και είναι πιο κοντά στα προβλήματα. Και προσπαθούμε να δούμε μια λύση τουλάχιστον για τα 3-4 ζητήματα που είναι τα πιο καυτά. Να πάμε λίγο και στην τοπική κοινωνία που δίνουμε τώρα και παραπρόσθετα για αυτό. Είναι ένα αίτημα, αν θέλετε, των δημοτών. Το κέντρο υγείας που υπάρχει ακούγεται και έχει γίνει και θέμα στα δημοτικά συμβούλια που θα κλείσει. Και ξέρετε ότι θα ζοριστεί πολλοί κόσμος, εκεί πάνε εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση, φάρμακα, εξετάσεις κλπ. Ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουν? Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρόταση που γίνεται για τον νομό αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια, από την ΥΠΕ δηλαδή, το Δημόσιο Συστήματος Υγείας και από εδώ, από μια επιτροπή που έχουμε σε συνεργασία με τους βουλευτές, δεν πρόκειται να κλείσουν κέντρα υγείας. Μπορεί θα υπάρχουν διαβαθμίσεις βάσει του αστικού τύπου, όπως σας είπα προηγουμένως, πιο πολυδύναμα. Θα δούμε μία μορφή, μελετάται αυτή τη στιγμή, που θα έχουν προτέρμα για δευτερεύοντα ρόλο. Τώρα, το κέντρο υγείας του Κρακίου αντιλαμβάνεται σαν δίπλα στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να έχει ένα ενισχυμένο ρόλο, αλλά θα υπάρχει ένα βοηθητικό ρόλο ακριβώς. Αυτό μελετάται για τα περισσότερα κέντρα υγείας. Δηλαδή, η Κόρυφος, το Κιάτο και αυτά θα πρέπει να έχουν ένα ενισχυμένο ρόλο. Και υπέρ τ' άλλο θα έχουν ένα άλλο ρόλο, έτσι όπως θα προβληθεί μέσα από την μελέτη που γίνεται αυτή τη στιγμή για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οπότε θα πράξει είναι μια ανάσα στον κόσμο του Ιδρυματικού. Και ιδιαίτερα το καλοκαίρι θα πρέπει να έχει κάποιες εφημερίες κλπ. Γιατί έχει τουρίστες και τουρισμό το πράγμα. Έτσι λέγανε και για τα αστυνομικά τμήματα, έτσι λέγανε.
έτσι, θα κλείνουν και αυτά. Αυτά πάντα θα κλείσουν, γιατί αυτό δεν θα κλείσει, ας πούμε, καμία έννοια. Δεν θα κλείσει, θα μειωθεί, δεν είναι από το στόχο του. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτά όλα είναι στην μεταρρύθμιση που εμείς θέλουμε για μια αστυνομία που να είναι έξω και να μην είναι μέσα. Όταν έχει τμήματα, απασχολείται να είναι υποχρεωτικό να απασχολείται να μην το μέσα στα τμήματα και δεν βγαίνει έξω. Με αυτή τη λογική τη ανασυγκρότηση θα δούμε και του ρόλου των τμήματων. Πάντω δεν κλείνει. Αυτή είναι η σημασία. Μάλιστα. Να διακρίνω λίγο σε λίγο να πάμε λίγο στο μεταναστευτικό. Στι ισορροπίε που προσπαθεί να φέρει η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό, με τι πιέσει που δέχεται, με το ότι βρισκόμαστε ακριβώ και στην πλησό ουσιαστικά, αλλά και με το κέντρο κράτη, κέντρο φιλοξενία, αν είναι σωστά. Κέντρο κράτηση. Κέντρο κράτηση. Αλλά δεν είναι μιλάω κέντρο φιλοξενία. Κέντρο κράτηση, αυτό έτσι όπω είναι. Στο τέλο. Και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή μα. Πρόσφατα είχαμε μια μικρή εξέγερση. Γενικότερα ένα πόλο όχι θετικό, θα έλεγα, για την Κορινθία. Τι κάνετε, ποιες είναι οι κινήσεις εδώ των πολιτικών παραγόντων, των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, μιας και είστε τρεις, ούτε ένας, ούτε τρεις βουλευτές που εκπροσωπείτε τα συμφέροντά μας, τι γίνεται στο κομμάτι αυτό. Κοιτάξτε, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να ληφθεί σε εθνικό επίπεδο. Το προσφυγικό το λέτε ακόμα όμως. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Το προσφυγικό θα λέγαμε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο έρχεται όρθιο να μείνει στη χώρα. Θέλουν να γίνει πρόσφυγα στη χώρα. Παλιότερα δεν είναι. Όχι, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το προσφυγικό είναι ένα θέμα που δεν θέλει κανένα πρόσφυγα στη χώρα. Και οικονομικά μετανάστε θέλουν να μείνουν. Πρόσφυγε δεν θέλουν. Πρόσφυγε τι κάνει. Επειδή στην περιοχή του, όπω στη Συρία και τα λοιπά, υπάρχει πόλεμη κατάσταση και γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, λόγω έλλειψης ασφάλειας και επειδή πραγματικά πρόκειται περί ζωής και θανάτου, έρχεται έτσι και προσπαθεί να φύγει στην Ευρώπη. Περισσότερο από ό,τι ξέρετε, πάνε στη Σουηδία, στη Γερμανία, εκεί επιθυμούν αυτά τα πράγματα. Και με κάθε τρόπο έρχονται η χώρα, η Ελλάδα είναι χώρα να δεσμεύει εισόδου και διέλευση σε αυτό. Καλά, μας προσβάλλει λίγο αυτό, ξέρετε όμως. Το να πλέον κάνω και εγώ, απλά πέρασε την χώρα στο λόγο του. Δεν προσβάλλει. Υπάρχουν χώρες που τώρα, εμείς απομυζόμεθα λοιπόν με όλο αυτό το ρεύμα, το μεταναστευτικό ρεύμα, όπου πραγματικά είναι δύσκολο διαχειρίσιμο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια ροή που δεν ήταν μη προβλέψιμη, ας πούμε. Πολύ ψηλά νούμερα. Δεν είναι όπως τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την προηγούμενη περίοδο. Αυτό το πράγμα δεν είναι διαχειρίσιμο. Όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Παρά τα αυτά, και με το ειδικό Υπουργείο που δημιουργήσαμε μεταναστευτική πολιτική και με το ότι όλη αυτή η προσπάθεια από εθνικό να μετατραπεί σε ευρωπαϊκό πρόβλημα και άρα να η λύση να είναι ευρωπαϊκή, νομίζω ότι ήταν επιτυχίε τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που το ανέδειξαν αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι με όλη αυτή τη ροή προσπάθησαν και κάποιοι οικονομικοί μετανάστε να μπορούν να βρουν και άνθρωποι λογικό. Καλύτερη ζωή σε άλλες χώρες. Και αυξάνεται ακόμα και αυτό το ρεύμα των οικονομικών μεταναστών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή δεν είναι και ότι καλύτερο η διέλευση στα σύνορα κτλ., να εγκλωβίζονται στη χώρα μας. Και άρα εσύ να πρέπει να έχει δομές φιλοξενίας, αντιμετώπιση τη σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε τώρα μπροστά από το τάκι κοντό που ήσαν τόσοι άνθρωποι, πώς θα στη ζώτσα. Μετά, και δεν είναι μόνο όταν είναι και μεικτό ο πληθυσμό. Είναι γυναίκε, είναι άνδρε μέσα σε μια ηλικιότητα. Σε μια ζωή που είναι όλοι μαζί, α πούμε, σαν κοινόβιο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Είναι παιδιά ανήλικα, είναι ανήλικε κοπέλε. Όλο αυτό είναι ένα πράγμα που είναι δύσκολο διαχείρισιμο. Με αυτή τη λογική και τα κέντρα κράτηση, ιδιαίτερα κάποιου μετανάστε που είχαν εκδηλώσει μια παραπατικότητα, του έφεραν εδώ. Η αλήθεια είναι πως ο αριθμός έχει αυξηθεί. Το έχουν ξεπεράσει στους 350. Όχι, είναι εκεί γύρω είναι. Το επισκεφθήκαμε εμείς και οι τρεις βουλευτές μαζί με το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη εβδομάδα, Δευτέρα, νομίζω, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν. Όπου είδαμε τις συνθήκες και η αλήθεια είναι πως οι συνθήκες δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν υπάρχει γιατρός, δεν υπάρχει το κέντρο, ήταν να κλείσει 5 άτομα, είχε, αν θυμάστε. Και τώρα, ας πούμε, προσωρινά είναι αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια προσωρινή διαμονή αυτών των ανθρώπων μέχρι να φύγουν, να γιατράσουν, να δώσουν συνέντευξη,
περισσότεροι έχουν δηλώνει και θέλει αναχώρηση, να φύγουν να πατριστούν δηλαδή, αλλά πρέπει να περάσουν από επιτροπή. Εδώ είναι μια, αν ξέρετε, υπάρχει από το ΔΟΜ, περνάνε τη συνέντευξη και όλη αυτή τη διαδικασία. Κάποιο μόλι βίντεο που μου φέρνει πάρα πολύ, γιατί έχουν γίνει κάποιες μεταφορές αστυνομικών από τα κρατούσα αστυνομικά τμήματα εδώ και έχουν μείνει με κενές θέσεις. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό. Είναι για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες. Υπάρχει ένα πρόβλημα προς την ασφάλεια της κάθε περιοχής. Εμείς τα έχουμε εντοπίσει αυτά. Έχουμε κάνει συνάντηση με τον Υπουργό του Προπότου, τη Προστασία του Πολίτη δηλαδή, και τα έχουμε εντοπίσει. Και γι' αυτό έρχονται και άλλες δυνάμεις από άλλες περιοχές. Αλλά αυτό θεωρώ ότι θα έχει ένα προσωρινό χαρακτήρα. Δεν θα περάσει το εξάμεινο. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο Υπουργός Προστασιακής Πολιτικής. Μέχρι να λυθούν αυτά τα προβλήματα της επιστροφής και της παρανόησης στην πατρίδα. Μάλιστα. Πριν πάω στα πολύ τοπικά μας εδώ, που έχει να κάνει με την Κορινθία, την Κόρινθο, το Δημήτρη Παραγωγή, θα σας κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση άλλη είναι λίγο πιο σε στυλ κουτσομπολίστικο. Τις τελευταίες ημέρες στο ποτάμι ξεσήκωσε ένα θέμα πάλι όσον αφορά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό της χώρας, ότι λειτουργεί με προσωπικές επιλογές προσώπων για να διοριστούν στο δημόσιο κλπ. Κλπ. Είχατε πληροφόρηση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, βγήκε κάποια ανακοίνωση. Λέτε με το νέο νομοσχέδιο και το βάζουμε για το Μητρό, το Μουσείο Παλίου. Όχι, για κάποιες προσωπικές παρεμβάσεις και διορισμούς προσώπων σε συγκεκριμένες θέσεις. Δεν το γνωρίζετε. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα και πάλι ότι ο Πρωθυπουργός διόρισε κάποιον σε θέση και ας πούμε ο Υπουργός στην Κρήτη διόρισε. Α, δεν είχε για κάτι, δεν τώρα καταλαβαίνω. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι κακίες του ποταμού αυτές. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν αξιόλογοι. Αξιόλογοι άνθρωποι να μπορεί να παρέμβει. Αλλά δεν είναι τώρα αυτό. Εδώ κατεβάζουμε στο νομοσχέδιο τώρα που θα έρθει στη Βουλή για τη δημόσια διοίκηση. Νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει άλλο κόμμα που να κατεβάζει αυτή την αποκομματικοποίηση αν θέλετε τη δημόσια διοίκηση. Θα παίρνουν όλοι μέσα από το Μητρό, οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα είναι βουλευτές αποτυχημένοι, θα είναι αγενικοί γραμματείς, θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα μπαίνουν μέσα σε μια διαδικασία. Υπάρχουν τυπικά ποσότητα, αντικειμενικά, εμπειρία, συνέντευξη που το ΑΣΕΠ θα την δομημένη, που το ΑΣΕΠ θα έχει το πλήρη έλεγχο, που θα υπάρχουν πρακτικά που θα δημοσιοποιούνται, που προσπαθεί να κάνει μια γενναία μεταρρύθμιση στο δημόσιο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν ισχύει να διορίζουν τα δικά μας παιδιά. Ξέρουμε ότι διοικητές παλιού είχαμε. Μέχρι πρόσφατα με τι πρόσφατα. Ξαφνικά όμως μας συνεχίζει. Δεν στο νοσοκομείο, αλλά και σε άλλους φορείς του δημοσίου, έτσι, αποφασίσατε και... Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν καθόλου επιθυμία μας, έτσι. Και θα σας πω ότι εμείς καταλήξαμε από την τρομένη διοίκηση και όλοι οι συντονιστές αυτή τη στιγμή, οι διευθυντές της δημόσιας διοίκησης, είναι πάλι οι δημόσιοι υπάλληλοι που αντιλαμβάνεστε τι προσωπούν, έτσι. Μάλιστα. Και είναι ενάντια στην κυβέρνηση πολλές φορές. Δηλαδή, ο κρατικός μηχανισμός είναι όλος εναντίον μας. Αντιλαμβάνεστε αυτό ότι και παρά τα αυτά δεν βάλαμε στους παιδικούς μας ανθρώπους όπως λέγεται. Πάμε σε λύσεις, με μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το μέλλον αυτής της χώρας και με την δηλαδή, όχι πια μια κομματική αντιμετώπιση των πραγμάτων, αλλά μια πιο αξιοκρατική, ας πούμε, και με διαφάνεια. Σας εύχομαι πραγματικά να λειτουργεί έτσι το σύστημα και θα είναι καλύτερο λοιπόν και για τη χώρα που δεν λειτουργήσει έτσι. Το νομοσχέδιο πάντως αυτό πάει να. Μια μεταρρύθμιση δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Ξέρετε, αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό το ότι κατεβαίνει ένα νομοσχέδιο που σαν κριτήριο την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και το να είναι κοντά στον πολίτη δημόσια διοίκηση, νομίζω είναι εμφανές. Τι καταστατήσεις μιλεί. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι των συνεργατών που έχει στην κυβέρνηση. Όπως είπαμε, η κυβέρνηση 145 χρειάζεται τουλάχιστον 151 σχολητές στο Κοινοβούλιο για να μπορούν να βρουν κάποιες αποφάσεις. Βέβαια, είναι περισσότερο από ό,τι μέχρι τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Συμπράξατε το Σεπτέμβριο με το κόμμα των Ανεξαρτήτων. Ναι. Βλέπετε ότι υπάρχει ισορροπία στη συνέχεια αυτή του κοινού βίου, του κοινού πολιτικού βίου, ή θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές ή
στιγμή είναι συμπαγηγές όλο το χώρο. Είναι συμπαγής την κυβέρνηση. Δεν διαφωνείτε μέχρι σε κάποια σημεία, σαν σύνδεση με το πάντα. Με το Σανέλ. Σαφώς, πάω από πάρα πολλά θέματα που διαφωνούν. Αλλά νομίζω ότι μέσα από ένα διάλογο που έχει αναπτυχθεί, στα περισσότερα βρίσκουμε μια κοινή συνισταμένη και με βάση αυτή προηγούμενα. Υπάρχει μια καρδιά. Αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα που είναι φωτιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι στην κυβέρνηση και συνεργάζεται, δεν θα έχουμε πάντα τις ίδιες απόψεις. Αλλά νομίζω στα πιο σημαντικά ζητήματα θα συμπληρώνουμε. Μάλιστα. Καλά, ξέρετε εδώ την εικόνα του να προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξει κάτι και ο αρχηγός του κόμματος που συνεργάζεται να πηγαίνει και ψάχνει ένα Σάββατο το πρωί, ας πούμε, και να βάζει φωτογραφίε ζωή τη, δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν συνέλαβα να είναι υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, εισαγωγικά συνέλαβα να κάνει διακοπέ, α πούμε. Συνέλαβα όμω. Να σα πω αυτά και τα πράγματα. Δεν είναι μια αδυναμία σε αυτό. Δεν είναι τα θεωρώ πολιτικά, α πούμε, και τα πράγματα. Ξέρετε, πρέπει να πει και αυτό το κομμάτι στη συνέντευξη. Να μην ξέρω, δεν είναι η συνέντευξη. Ποιο λαϊκισμό όμω αυτό και δεν είναι. Ωραία, συμφωνώ με αυτό. Σα είπα όμω, είναι και κάποια πράγματα και από εκεί που μπορείς να έχεις μια εικόνα γενικότερη. Τι να σημαίνει, εγώ δεν το έκανα να πάει για ψάρα μάλλος. Όχι, είναι πολύ σε πολλές φωτογραφίες. Τι να πω, θα πάρω τα στερισματικά. Όχι, μου κάνει εντύπωση αυτό και πάλι ότι δεν έχει συλλάβει ο φωτογραφικός φακός έναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι τέτοιο. Έχει όμως συλλάβει. Δεν θα τους αρέσει το ψάρα. Ούτε να κάνει για γίνηση, ξέρετε. Λοιπόν, τι κοινή, δεν θα τους συλλάβει. Έτσι, ενημερωτικά σα πω ότι ήταν σαν μια βαρκούλα μέσα που είχα πιάσει και ένα καρχάριο υπέσυρο, το οποίο είναι υπό εξαφάνιση και προστατευόμενο και πολλά αυτά. Αυτό δεν είναι υπό εξαφάνιση, όσο το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πω σε αυτού του αγκάρι στου πολιτικού. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τοπικά μα. Έχουμε στο κομμάτι καταρχήν τη Κορίνθου, έχουμε τη συνδυαστική πράξη, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Έχουμε κάποια εξέλιξη. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να βρει γίνει ανακεφαλοποίηση του αντίστοιχο κεφάλαιο. Δεν ήταν εφικτό αυτό, έκλεισε στην Εθνική Τράπεζα. Τώρα, ευθύνη του ΠΑΠ δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να τι αποδώσουμε. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έκλεισε. Αυτό που εμεί φροντίσαμε είναι ένα, να υπάρξει η διασφάλιση απασχόληση των εργαζομένων και αυτό έχει γίνει μέσω τη Τράπεζα τη Ελλάδο με του εκαθαριστέ που αυτή τη στιγμή είναι στην Εθνική, είναι στην Εθνική Τράπεζα. Και οι καταθέσεις των αυτών που συμμετέχουν. Αυτά τα δύο ήταν τα στοιχεία που προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε και σε συναντήσεις που είχαμε στην Αθήνα. Ήδη έχουμε συναντήσει και τους εργαζόμενους της εταιριστικής. Έχουμε μιλήσει ακριβώς με το αντίστοιχο Υπουργείο στην Αθήνα, όπου πραγματικά αυτή τη στιγμή διαβεβαιώνεται και μάλιστα υπάρχει είναι συμφωνία ότι οι πάλι εργαζόμενοι της συνεταιριστικής θα τους απασχολήσει ο εκαθαριστής. Και ένα μέρος αν θα πάει και στην Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα. Μια ακόμα της μεγάλης επιχειρήσης, η οποία ευτυχώς ακόμα λειτουργεί και δεν τέθηκε υπό εκαθάριση, είναι το Καζίν. Το Καζίν. Στο Λουτράκι. Σας παιδεύει πολύ έτσι γενικότερα. Σας παιδεύει. Όχι τόσο σαν κυβέρνηση, αν θέλετε τόσο σαν τοπικούς πολιτικούς φορείς του νομού που έχετε την ευθύνη και οι εργαζόμενοι να κάνουν τη δουλειά του, αλλά και αυτή η επιχείρηση θα μπορεί να λειτουργήσει. Πριν από ένα μικρό διάστημα έχει κλείσει για κάποιε ώρε, γιατί δεν ήταν εντάξει στα οικονομικά τη απέναντι στο κράτο. Μαύρη πέμπτη. Είναι βιονετοφόρα. Είναι μια χαρά χαρακτηρίση, ναι. Και πλέον είναι μικρό το ποσοστό. Εντάξει, κάποιοι θεωρούν ότι ήταν ένα εκβιαστικό παιχνίδι τη επιχείρηση, αλλά στην κυβέρνηση ίσω για να πετύχει του στόχου τη. Εκεί έχουν κάποια εξέλιξη, γιατί ξέρετε, είναι και το ελληνικό το κομμάτι τη απέναντι του ελληνικού. Συμμετέχουν όλα αυτά που θεωρούνται ότι μπορεί να συμβούν εκεί, θα έχουμε μεγάλη ζώδια για την τοπική μας κοινωνία. Έχετε κάποια πληροφορία της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει συναντήσεις με το Καζίνο και όχι μια και τέσσερα. Έχουμε και με το αντίστοιχο Υπουργείο και με το Σωματείο. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα του ποσού του κεφαλαίου που πρέπει να μπει από την κλάφτα ή κατά που είναι ο άλλος μέτοχος στο καζίνο. Στην υπραξία. Ναι, το στην υπραξία που υπάρχει. Αυτό δεν φαίνεται να είναι εφικτό. Αυτά τα λεφτά πρέπει να βγουν για να μπορεί να αρνηθούμε για μια στοιχειώδη λειτουργία και διαστήματα. Να ξαναβάλουμε στα μηχανία έτσι. Έτσι, ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει αυτό,
υπάρχει ο κίνδυνος να κλείσει. Έχουμε κάνει παλαιμένες προσπάθειες. Υπάρχουν προτάσεις και από το Σωματείο γενικότερα των εργαζομένων στο καζίνο. Αλλά από εκεί και πέρα το πώς εξελιχθεί η κατάσταση είναι και στη συνάρτηση με τον. Αν θα υπάρξει καζίνο στο ελληνικό ή όχι. Αυτό θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα. Η κυβέρνηση θα ανοίξει το θέμα των αδειών. Όταν θα ανοίξει αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα έχουμε μια οριστική λύση και για το καζίνο. Μάλιστα, προς το άλλο υπάρχει μια στασιμότητα δηλαδή. Ναι. Άρα είναι βέβαια αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Και να δούμε λίγο και το βασικό τροφό και αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες στο Λουτράκι. Είναι τα υπηρετικά υπόστοιχα, είναι κατασκευές, είναι οι προθήκες του καταστημάτων. Τα φέρετε. Τα φέρετε. Αφέρετε, δεν θα τα ξέρετε. Σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση σε ένα μέσο ενημέρωσης, έγινε η εξής κουβέντα με τον πρόεδρο του ξένου ΖΕΦ, τον προσωπικό του Οραζόμου και τον αντιπρόεδρο, ότι αυτές οι κατασκευές έγιναν κάτω από συνθήκες τέτοιες, ώστε να μην προβληματίζουν την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων, να μην δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τις υπομονές που υπάρχουν από πάνω και αυτό σε κάποια αντικείμενα, αλλά και για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που έχει το Λουτράκι. Τον Ψαγιέρ, ξέρετε τι γίνεται. Ο Λουτράκι είναι προς τα εκεί. Έγιναν πολλά, δηλαδή πολλά χρόνο. Μάλιστα. Γίνεται, και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά που λέει καιρικό συνθήκο και για ξεκινάνε στην ουσία με μια πέτρα και καταλήγουν στην κανονική κατασκευή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι είναι και να μην είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό όμως το τόσο χρόνο, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να διορθωθεί. Το ξεκίνησε από το 6-7. Ξεκίνησε, ναι. Λοιπόν, αυτό παίρνει παράταση, κάπου που πρέπει να λήξει αυτή. Την Τετάρτη όμως θα έρθουμε με συνεργεία. Λοιπόν, αυτό κατά τη γνώμη αυτό που εμείς θεωρούμε έτσι και σαν νομοθεσία, εμείς καταρχάς δεν είμαστε υπέρ των αυθαίρετων, δεν στηρίζουμε. Μάλιστα. Αλλά τι γίνεται, εδώ είναι μια κατάσταση που πήγε τόσο χρόνια, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή έχουν και οι ίδια οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών και το Ελληνικό Ταμείο και ο Δήμος είναι σε μια φάση που έχουν αναθέσει μια μελέτη στο Ελληνικό Ταμείο και λέει ότι αυτά θα γκρεμιστούν, θα αποκατασταθεί, θα γίνει μια ανάπλαση τη περιοχή. Θα αποκατασταθούν, θα πάρουν νέες αδειοδοτήσεις με έναν τρόπο έτσι που θα είναι και αν θέλετε και πολύ καλό και θα ωφεληθεί και η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής γιατί θα είναι ομοιόμορφη όλη αυτή η εποχή. Την κουβέντα, οι καταστηματάρχες θεωρούν ότι είναι καλό να συμβεί αυτό. Δεν διαφωνούν με τον αυτό λέω. Απλά λέει μην πέσουν τώρα. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν έχει ένα νέο δεδομένο. Έχει μία μελέτη ότι έχει μία συμφωνία και των καταστηματαρχών και του Δήμου και του Ελληνικού Ταμείου. Όπου λέει ότι εμείς θα τα εκκρεμίσουμε, αλλά δώστε μας την ευκαιρία να τα φτιάξουμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να μην είναι αυτά εγκατελειμμένα, εγκρεμισμένα. Αυτό είναι που μεταφέραμε εμείς στην κυβέρνηση και στη συνεργασία με το Δήμο και με το Ελληνικό Ταμείο. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις και λέμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια παράταση. Αυτή η παράταση λοιπόν για να δοθεί πρέπει να υπάρχει μια δέσμευση του χρονικού, θα λέμε, του χρονοδιαγράμματος. Γιατί κάθε φορά τι γίνεται, παίρνει παράταση. Ζητάει μια νέα παράταση. Εμείς είπαμε ότι αυτό το καθορίζει η μελέτη, δεν υπήρχε ένα νέο στοιχείο. Αφού υπάρχει χρονοδιάγραμμα, οπότε μέχρι τέλος του χρόνου να πούμε ότι γκρεμίζονται, υπάρχει μελέτη αναπλάθη από όλη αυτή την περιοχή και άρα μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει διευθετηθεί όλο αυτό το ζήτημα με έναν τρόπο έτσι όπως το θέλουμε. Σαν τα στοιχεία που έχει δώσει ο πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου στο Λουτράκι, ο κ. Μελιώτης, ότι η μελέτη είναι έτοιμη κοντά στα τέλη Μαρτίου με Απριλίου. Ναι. Από εκεί. Αλλά θες και να έχει χρόνο για να εγκρεμίσει και να κατασκευάσει. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και τον πρόεδρο του ξένου ΣΕΡΣ, λέει ότι χρειάζεται τουλάχιστον 16 με 20 μήνες για να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και να μπορέσει να είναι ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο παράδειγμα το τέλος του χρόνου. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε ότι μέχρι τα τέλη του 16 θα μπορέσει να δοθεί μια παράταση, να είναι έτοιμη μελέτη να έχει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μάλιστα. Αυτό ετούμεθα. Ναι, ναι. Ετούμεθα με ποια έννοια, με την έννοια ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο, ότι δεσμεύονται. Εξάλλου, αν θέλετε, είναι και καλύτερο για το δημόσιο συμφέρον. Γιατί από τη στιγμή που η αποκατάσταση, το κόστος το αναλαμβάνουν ήδη οι καταστηματάρχες, ο Δήμος. Κόλλησαμε, κύριε Φεδέκτη, όμως οι καταστηματάρχες, σήμερα το πρωί στη συζήτηση που είχαμε. Μα αυτοί δεν το κατασκεύασαν πριν. Αυτοί κατασκεύασαν τα αυτές. Θεωρούν όμως ότι αυτή τη στιγμή οικονομικά δεν είναι σε. Αυτό η συνεργασία θεωρώ με το Δήμο και με το Ελληνικό
ταμείο μπορεί να βρει τρόπο, μπορεί να βρει τρόπο σε σχέση με το μίσθωμα που δίνει με το. Δηλαδή, υπάρχουν μελέτες, φαντάζομαι θα δώσει και τέτοιες διεξόδου. Αλλά θεωρώ ότι αυτό πραγματικά, τη στιγμή που το αναλαμβάνει τέλο πάντων όλο αυτό, η τοπική κοινωνία, α το πω έτσι, Δήμο, καταστηματάρχη, Δήμο, Ιδρύματα κτλ., υπάρχει ένα όφελο ότι το κράτο γλιτώνει αυτά τα χρήματα, άρα δεν τα επενδύσει κάπου αλλού. Έτσι είναι ένα. Δεν είναι ας πούμε, αυτό και για την κυβέρνηση να πει ότι εντάξει, δεν δίνω αυτή την παράδοση. Είναι μια δέσμευση που πρέπει να πάρει και το Δημοτικό Συμβούλιο για να δει πια δεν γίνεται να παίξει να έχει παρατάσει, χωρίς να υπάρχει κάτι. Αυτά είναι που πέφτουν στο τραπέζι, στις συναντήσεις που είχαμε και θεωρούμε ότι με βάση αυτά ίσως μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή το ρίξιμο και η ανακατασκευή του άλλου. Δηλαδή, μέσα στο χειμώνα που δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, θα βάλει. Δηλαδή, αν καταφέρετε να έχετε αυτή την παράταση, νομίζω ότι και οι καταστηματάρχε και ο Δήμο και το Ελληνικό Ταμείο θα είναι σύμφωνοι και θα χαρούν τη χαιρετιά του. Εντάξει, ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτά ήταν στα σιρτάρια. Μόλι έφυγε η προηγούμενη κυβέρνηση, τα έβαλε πάνω του λεφτά και ήταν τώρα να γκρεμίσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ότι είναι καλύτερο. Απ' την άλλη, δεν μπορεί και να. Δεν μπορεί να δώσει. Είναι αφαίρετο, καταλάβατε. Και αυτό είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ούτε ένα αφού να κάνει, δεν μπορεί να στηρίξει ένα αφαίρετο. Είναι ενάντια στο σύνταγμα αυτό, πώ να το πω. Άρα με αυτή τη λογική η παράταση ελπίζουμε ότι με αυτή τη δέσμευση να μπορεί να εξασφαλιστεί. Δηλαδή ότι πραγματικά θα γίνει κάτι άλλο και δεν θα υπάρχουν αφαίρετα στη ζώνη αυτή, γιατί είναι ζώνη νομίζω. Μάλιστα. Αυτά. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον. Οπότε και με το τελευταίο κομμάτι, όσο προηγηθεί, και προχωρήσει τη διαδικασία και η συζήτηση που έγινε τα κοινωνικά στελέχη, θα είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι γενικότερα το ενδιαφέρον που βέβαια μας δόθηκαν πολλές απαντήσεις, ίσως αφήσαν κάποιες απορίες. Είναι ιδιαίτερα έναν και το Dragon TV, το γεγονός ότι μας δίνει τον χρόνο και τα λέμε έτσι δημόσια για να παίρνουν απαντήσεις και οι πολίτες. Οι πολίτες. Και πρέπει να είναι ενήμεροι.